Λοιπόν, σε ένα ακόμη μέτωπο φωτιάς βρισκόμαστε έξω από τα κύλα Κοζάνης και συγκεκριμένα πίσω από το ιδιωτικό κτέο. Υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη, όπως τη βλέπετε, αρκετά μεγάλη. Βλέπετε το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο, έχει κάψει ήδη μια μεγάλη έκταση στο βάθος. Επαναλαμβάνω για όσους γνωρίζουν, είμαστε έξω από τα κύλα, πίσω από το ιδιωτικό κτέο Express Service, εδώ σε μια περιοχή. Βλέπετε τους καπνούς, εδώ φυσάει κιόλας. Έχει πάρει φωτιά και έχει φτάσει μέχρι εκεί πάνω. Βλέπετε στο βάθος. Βλέπετε. Το κακό είναι ότι φυσάει αρκετά και η φωτιά επεκτείνεται με μεγάλη ταχύτητα. Οι πυροσβέστες, βλέπετε, προσπαθούν να συντονιστούν εδώ. Βλέπετε το μέτωπο της φωτιάς. Ήδη έχει κάψει πάρα πολλά στρέμματα εκεί κάτω. Επαναλαμβάνω για όσους άνοιξα μόλις τώρα, βρισκόμαστε έξω από τα κύλα Κοζάνης, για όσους γνωρίζουν, πίσω περίπου σε μια απόσταση ενός χιλιομέτρου πίσω από το ιδιωτικό κτέο Express. Εδώ πάνω ήδη έχει κάψει πολύ μεγάλη έκταση εκεί πίσω και επεκτείνεται προς τα δω, λόγω των δυνατών ανέμων. Θα προσπαθήσω να πλησιάσω όσο γίνεται πιο κοντά. Επαναλαμβάνω για όσους άνοιξα μόλις τώρα, βρισκόμαστε έξω από τα κύλα Κοζάνης και περίπου, το βλέπετε στο βάθος, περίπου 2 χιλιόμετρα, 1,5 χιλιόμετρο με 2, μακριά από το ιδιωτικό κτέο της Express Service. Εδώ πάνω λοιπόν έχει πάρει φωτιά, βλέπετε ήδη την έκταση που έχει κάψει και επεκτείνεται και προς τα πάνω. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πόση έκταση έχει κάψει. Να μην επαναλαμβάνουμε, και επειδή ρωτάτε κάποιοι, γράψτε κάτω στα σχόλια που βρισκόμαστε. Είπαμε, είμαστε στα κύλα Κοζάνης, έξω από τα κύλα Κοζάνης, αρκετά έξω από τα κύλα Κοζάνης, γύρω στα 2 χιλιόμετρα από το ιδιωτικό κτέο Express. Βλέπετε αυτή την έκταση, η οποία ήδη έχει καεί. Κοιτάξτε. Η φωτιά επεκτείνεται προς τα πάνω. Και οι πυροσβέστες προσπαθούν να τη σταματήσουν πριν πάει στην άλλη πλευρά. Βλέπετε εκεί κάτω στο βάθος.
υπάρχει πυροσβεστική δύναμη και κάνουν ό,τι μπορούν. Φυσάει αρκετά, αυτό είναι το κακό, και έτσι η φωτιά επεκτείνεται αρκετά γρήγορα. Είμαστε έξω από τα κύλα Κοζάνης, γύρω στα 2 χιλιόμετρα από το ιδιωτικό κταίο Express, το οποίο είναι κάπου εκεί κάτω, το βλέπετε, για να καταλάβετε που είμαστε. Η φωτιά ξεκίνησε από εκεί κάτω και συνεχίζει και επεκτείνεται προς τα πάνω. Εκεί πάνω βρίσκονται οι πυροσβέστες που προσπαθούν να την περιορίσουν πριν περάσει την άλλη πλευρά. Θα προσπαθήσω να ανέβω μέχρι εκεί πάνω, να δούμε μέχρι ποιο σημείο έχει φτάσει. Βέβαια λίγο δύσκολο, αλλά σιγά σιγά θα φτάσουμε. Εδώ όλη η έκταση έχει καεί μέχρι στιγμής, μέχρι κάτω. Βλέπετε πόσο κοντά είναι σε κάποια δέντρα, και αυτή ήταν η αγωνία των πυροσβεστών, να μην περάσει τα δέντρα. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κάτι, και τώρα με τη φορά του αέρα έχει επεκταθεί και προς αυτή την πλευρά. Πλησιάζουμε στο ψηλότερο σημείο, έτσι για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Το βλέπετε τους πυροσβέστες πως προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Δώστε νερό, Θοδωρέ! Είπε ότι είναι σπασμένο πουθενά.
νερό. Στο βάθος βλέπουμε τα φρένα Παφίλης. Σας τα δείχνω για να καταλάβετε πού ακριβώς βρισκόμαστε και πού έχει πάρει φωτιά. Από την κάτω πλευρά έχουμε εικόνα. Είπαν ότι έχει περάσει και από την κάτω πλευρά. Βλέπετε πόσο πολύ φυσάει. Γι' αυτό είναι επικίνδυνη αυτή η φωτιά. Δεν γνωρίζω τι είναι αυτή η περίφραξη. Αυτή η περίφραξη τι είναι, κόπεδο έτσι. Α, είναι κόπεδο. Βλέπουμε η φωτιά πάλι στο κάτω μέρος. Έχει ξαναβουτώσει. Και είναι απολύτως φυσιολογικό με τέτοιο αέρα που έχει. Αυτό είναι το δύσκολο. Εκεί που πιστεύεις ότι είναι έχεις φύση στην φωτιά, ξαναβουτώνει. Είδατε εδώ, ενώ πριν είχε σβήσει, βλέπετε λόγω των δυνατών ανέμων ξαναφούντωσε. Βλέπετε εδώ οι πυροσβέστες όμως απευθείας έρχονται για να τις σβήσουν και πάλι. Αυτό είναι το δύσκολο.
παρακολουθείτε ζωντανή εικόνα πάντα μέσα από το kozan.gr και τη φωτιά η οποία ξέσπασε σε οικόπεδο πορτολιβαδική έκταση. Κάτι να την προλάβουμε από εδώ λίγο. Δίπλα όμως βλέπετε και αρκετά δέντρα και εκεί δεν πρέπει να περάσει με τίποτα η φωτιά. Είναι έξω από τα κύλα Κοζάνης. Στο βάθος βλέπετε το ιδιωτικό κτέο, είναι περίπου 2 χιλιόμετρα προς τα πάνω. Στο λοφάκι πάνω από τα φρένα παφίλης. Λίγο έχει μικρότερο άνεμο, λιγότερο άνεμο. Αυτή η περίφραξη εμποδίζει για τους πυροσβέστες να μπουν μέσα και βλέπετε πόσο δύσκολο είναι απ' έξω να σβήσουν τη φωτιά. Δύσκολο είναι να μεταφέρουν και το λάστιχο από τη μια πλευρά στην άλλη. Πέτρες, δύσβατη περιοχή. Βλέπετε, έχει πάρει φωτιά και εκεί, εκεί πάνω. Προσπαθήσω να ζουμάρω. Δεν το γνωρίζω γιατί δεν μπορώ να την περίφραξη. Δεν το τολμώ να το ρωτήσω γιατί όπως καταλαβαίνετε κάτι περισσότερο από εμάς θα γνωρίζω. Από την πάνω μεριά βλέπω ότι έχουν πάει οι πυροσβέστες, έχουν περάσει. Προσπαθήσω να ζουμάρω, δεν ξέρω αν φαίνεται. Νομίζω πως φαίνεται. Και στο βάθος που έχει υπάρχει ένα μέτωπο της φωτιάς. Και είναι και πολύ μεγάλο μέτωπο όπως βλέπετε. Πρέπει να βλέπετε τις φλόγες στο βάθος. Είπαν ότι πρόκειται για οικόπεδο το οποίο θα μπει στον επενδυτικό νόμο για να γίνει κάποια επένδυση εδώ. Περισσότερα δεν ρωτήσαμε, τέτοιες ώρες είναι λίγο δύσκολο να μάθουμε περισσότερα. Μας αρκεστούν τουλάχιστον τις χώρες της. Για όσους άνοιξα μόλις τώρα να πω ότι είμαστε έξω από τα κύλα Κοζάνης, γύρω στο 1,5 με 2 χιλιόμετρα προς τα πάνω στο λόφο, στο πέρα από το ιδιωτικό κτέο Express. Έχει κάψει αρκετά μεγάλη, η οποία εκτείνεται και προς τα πίσω, προς τα φρένα παφίλης, για όσους γνωρίζουν.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, έχει φοβερό αέρα. Εκεί που νομίζεις ότι την έχει σβήσει, ξαφνικά η φωτιά φουντώνει. Κοιτάξτε για παράδειγμα εκεί πάνω. Δεν ξέρω αν φαίνεται, είμαστε και πολύ μακριά. Όσο μπορείτε να δείτε. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα μείνουμε εδώ στο χώρο και θα τα πούμε πάλι σε λίγο αν χρειαστεί να τα πούμε.